αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας το γεγονός ότι είμαστε οι διοργανωτές του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου, πλαισιωμένου αυτό στην παρουσία επιφανών εκπροσώπων με κεντρικό θέμα εργασιών, υδατοδρόμια, αεροδρόμια, ανάπτυξη, ασφάλεια. Στα πλαίσια της προσπάθειά μας να δοθούν οι προοπτικές ανάπτυξης στο Δήμο μας, σε όλους τους τομείς, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα. Η κοινή τουριστική πολιτική, αυτή η ανορθογραφία θα πρέπει να διορθωθεί. Πιο συγκεκριμένα, ο νομός Αχαΐας και ο νομός Ηλίας πρέπει να ενταχθούν στη διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου και ο νομός Ετωλοκαρνανίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Πώς μπορείς να σχεδιάσεις κοινή τουριστική πολιτική στην γεωγραφική περιφέρεια Πελοποννήσου όταν δεν έχεις την Πάτρα και την Ηλία? Πώς μπορείς να σχεδιάσεις κοινή πολιτική για τις υποδομές στην περιφέρεια Πελοποννήσου όταν δεν συμπεριλαμβάνονται ο νομός Αχαΐας και ο νομός Ηλίας? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι οι υποδομές αν θέλουμε να έχουμε για να βιώσουμε το τουριστικό προϊόν. Πώς μπορείς να σχεδιάσεις πολιτική ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό? Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πράγματι πρέπει να το εξετάσουμε και μου δίνεται δυνατότητα να επαναλάβω την πάγια θέση μου ότι η διοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου με τη γεωγραφική περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αξίζουν καταρχήν συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, στο Λιμενικό Ταμείο του Δήμου και στα ελληνικά υδατοδρόμια ΑΕ, γιατί πραγματικά αγγίζουν, προσεγγίζουν και αναδεικνύουν ένα πολύ κρίσιμο θέμα το οποίο θα δούμε να εξελίσσεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Και τα υδατοδρόμια υπάρχει μια καινούργια νομοθεσία, πολύ σύγχρονη και πολύ καινοτόμα, είχα την ευκαιρία στην εισήγησή μου να την αναλύσω, η οποία θεσμοθετήθηκε από τον Υπουργό τον Χρήστο Σπίρτζη και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και ήδη πια είναι νόμος του κράτους, που δίνει τη δυνατότητα πια και στους επενδυτές να προχωρήσουν πολύ γρήγορα, με πολύ πιο απλές και λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες στα επενδυτικά του σχέδια, ταυτόχρονα στο δημόσιο να δημιουργήσει τους όρους των υποδομών και της ασφάλειας που απαιτούνται για τις πτήσεις των υδροπλάνων, και φυσικά στους πολίτες να μπορούν πλέον να απολαύσουν ένα τουριστικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον τόπο τους. Η Πελοπόννησος με τη μακρά της Αχτογραμμή, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, αλλά και η Κορινθία, που έχει μια ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση, λόγω της γεωμορφολογίας της και της θέσης της, μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο δίκτυο υδατοδρομίων της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι τα υδατοδρόμια, τα υδροπλάνα, είναι ένα συμπληρωματικό μεταφορικό μέσο. Συμπληρωματικό κυρίως σε σχέση και με την τουριστική κρουαζιέρα, αλλά φυσικά και με τις αερομεταφορές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ο συνδυασμός όλων αυτών των μεταφορικών μέσων σε μια περιφέρεια που πλέον έχουμε ολοκληρώσει σύγχρονους και γρήγορους αυτοκινητόδρομους να δημιουργήσουν πολλαπλές και εναλλακτικές επιλογές τουριστικής παρουσίας, τουριστικής επίσκεψης, αύξηση και του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος, αλλά κυρίως και επέκταση της τουριστικής περίοδου. Νομίζω ότι όλα αυτά που συζητήθηκαν και θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες στο συνέδριο θα δώσουν και τη γνώση και τα εργαλεία, κυρίως στους επενδυτές, το ενδιαφέρον όπως είδατε κι εσείς είναι πάρα πολύ υψηλό, αλλά και σε όλους εμάς που θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα και των αδειοτήσεων και την οργάνωση και τη λειτουργία των υδατοδρομίων, να προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα σε υψηλής τουριστικής αξίας επενδύσεις και στη χώρα μας και στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Κορινθία. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν το ορίζουμε ακριβώς έτσι όπως είναι. Θέλω να πω ότι ανοίγουν καινούριους δρόμους. Ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι σε αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε, να δείξουμε και σε αυτό που πρέπει να κατακτήσουμε. Η Πελοπόννησος προσφέρεται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων υδατοδρομίων. Κυρίως οι χρήσεις των υδροπλάνων στην Πελοπόννησο και τα υδατοδρόμια έχουν έναν τουριστικό χαρακτήρα. Ο εισαγόμενος τουρισμός μέσω των υδροπλάνων θα έλεγα ότι είναι πολύ ελάχιστος.
γιατί είμαστε κοντά σε αεροδρόμια, είμαστε κοντά σε πολλά μεταφορικά μέσα, έχουμε ένα από τα καλύτερα οδικά δίκτυα στην Ευρώπη. Εκείνο που πρέπει να επιμείνουμε είναι ακριβώς στην ανάπτυξη των υδατοδρομίων, κυρίως για τουριστικούς λόγους. Χρειάζεται πλέον να μπούμε στο μοντέλο των ΣΔΙΤ, ό,τι γίνει να μην είναι μεμονωμένο, θα πρέπει να είναι συνολικά μια προσπάθεια για όλη την περιφέρειά μας, ακόμα και για την υπόλοιπη Πελοπόννησο, προκειμένου αυτό το δίκτυο να δώσει τα ωφέλη που πρέπει να προσδοκάμε, τόσο εμείς όσο και η Αχαΐα και η Ηλία, αλλά όλη η ευρύτερη περιοχή μας. Εάν μπούμε στον πειρασμό να θέλουμε πάλι ο κάθε τι, ο καθένας να δημιουργεί προϋποθέσεις για να αναπτύξει κάτι τέτοιο παράλληλο στον τόπο του, χωρίς να είναι σε ένα συνολικό σχεδιασμό, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα δεν θα μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό και την δυνατότητα που παρέχει η καινούργια ιστορία. Η Πελοπόννησος, είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες που συζητήσαμε και προωθήσαμε την δημιουργία, τη δυνατότητα δημιουργίας υδατοδρομείων. Το θεσμικό πλαίσιο δεν μας βοήθησε, δηλαδή και ο 41-46 του 2013 άνοιγε καινούριους δρόμους, αλλά δεν βοηθούσε πάρα πολύ. Θεωρώ όμως ότι ο νέος νόμος βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και συνειδητοποίηση αυτής της προοπτικής. Εκείνο που θέλω επίσης να πω είναι ότι η Πελοπόννησος δεν είναι μια περιοχή τουριστικά που αναπτύσσεται στην λογική που αναπτύχθηκε όλη η χώρα. Η Πελοπόννησος ευτυχώς κρατήθηκε αλόβητη από μεγάλες παρεμβάσεις στο γεωγραφικό της και περιβαλλοντολογικό της ανάγλυφο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε, γιατί και αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμείς αναπτύσσουμε τον θεματικό τουρισμό, αναπτύσσουμε τον εναλλακτικό τουρισμό. Ήδη αυτή τη στιγμή με το μεγάλο συνέδριο των Βρετανών Tour Operators και των Γερμανών που θα γίνει εντός το 2019, η περιφέρειά μας είναι μπροστά με μια μεγάλη διεθνή αγορά, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και θα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για καινούργιες επενδύσεις. Να σταματήσουν να με ψημιρούν κάποιοι, να νομίζουν ότι αυτοί μπορούν και κρατούν τη μοναδική αλήθεια. Ας αφήσουν τα πράγματα να κυλήσουν μέσα στις προβλέψεις των νόμων, της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Όχι μόνο η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, αλλά όλη η χώρα, γιατί είμαστε μια νησιωτική χώρα, μια χώρα με τεράστιο μέτωπο θαλάσσιο, μπορεί να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς, εκμεταλλευόμενοι και τα υδατοδρόμια. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πρόσφατο, έχουν δοθεί πολύ λίγες αδειοτήσεις μέχρι σήμερα, αλλά φαντάζεστε μια χώρα η οποία εκτός των αεροδρομίων θα έχει και υδατοδρόμια σε δεκάδες, δεν πω εκατοντάδες σημεία της, που θα εξυπηρετούν τον τουρισμό. Ξέρετε, οι τουρίστες επιλέγουν προορισμούς και με βάση την εγκύτητα των αεροδρομίων. Αυτό λοιπόν που σήμερα ξεκινάει με αυτό το Διεθνές Συνέδριο εδώ στο Λουτράκι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, θα μπουν οι βάσεις για να πληθεί οργανωμένα πλέον ο τουρισμός και στο κομμάτι που αφορά τα υδατοδρόμια. Ιδιαίτερα η περιοχή εδώ της Κορίνου του Λουτρακίου είναι μια περιοχή που έχει τις προϋποθέσεις να ιδρυθούν υδατοδρόμια και στο Λουτράκι και στην Κόρινθο, αλλά και σε άλλους κοντινούς προορισμούς, και αυτά τα υδατοδρόμια να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής, εδώ της ευρύτερης περιοχής του νομού και ιδιαίτερα της Κορίνθου και του Λουτρακίου και όχι μόνο. Εμείς παρευρεθήκαμε στο συνέδριο, θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες του, θα δούμε τις εξελίξεις του κλάδου και σε προσεχές διάστημα ο Δήμος Κορινθίων ήδη έχει γίνει αρκετή προεργασία, θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αδειοδοτηθεί από πλευράς Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ο χώρος του λιμένα της Κορίνθου για χρήση από εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Σήμερα ελάχιστα
υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Δεν υπάρχουν πολλά υδροπλάνα που κάνουν δρομολόγια, ελάχιστα υπάρχουν. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια αυτός ο κλάδος θα αναπτυχθεί και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση που είμαστε σαν Δήμος και θα είμαστε έτοιμοι εγκαίρως να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν με την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων. Θα ιδρυθούν και στην Κόρινθο παρόμοιες εγκαταστάσεις. Πράγματι, ένα διήμερο συνέδριο ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα στο Club Hotel Casino Λουτράκι με θέμα τον τουρισμό, τα υδατοδρόμια και γενικά όλη την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου ώστε να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει αυτό το θέμα της ανάπτυξης του υδατοδρομίου και στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία ενός υδατοδρομίου στον Κορινθιακό κόλπο. Νομίζω ότι και η συνεργασία με την Περιφέρεια και τα Υπουργεία είναι αραγής και ώστε να επιτευχθεί τελικά ο στόχος της οριστικής λειτουργίας και της ίδρυσης του υδατοδρομίου στο Λουτράκι. Μπορούν να αξιοποιηθούν και ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμος Λουτρακίου με διαδημοτική συνεργασία να πετύχουν πολλά για τον τουρισμό στην περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι συνδέονται με τον Ισθμό της Κορίνθου, τη Διόρυγα και μπορούν να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες θα προσελκύσουν και από την Ελλάδα αλλά κυρίως από το εξωτερικό επισκέπτες με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται. Οι ενέργειες που γίνονται τώρα και το συνέδριο το οποίο γίνεται εδώ βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα και ο Δήμος Κορινθίων πολύ περισσότερο να έχει και συμμετοχή, παρουσία αλλά και συνεργασία για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που το πρώτο συνέδριο για την κρουαζιέρα και τα υδροπλάνα διοργανώνεται στην Κορινθία. Θα βοηθήσει όχι απλά την περιοχή, θα απογειώσει την περιοχή. Εμείς, σαν συνδημπότες, η πρότασή μας είναι να αναπτυχθεί η κρουαζιέρα και τα υδροπλάνα στο Δήμο Σικιονίου και το έχουμε συμπεριλάβει ήδη στις προγραμματικές μας δηλώσεις.